Με τη συμπλήρωση 9 λεπτών θα χαθεί η πρώτη καλή στιγμή για την Ξάθη. Ο Φρίζερ Μπλίκνερ θα βγάλει την παράλληλη παλιά που πλεονεκτική θέση ο Πρίτας δεν καταφέρει να ανοίξει το σκορ. Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. 3 λεπτά αργότερα η εκπληκτική παλιά από τον Βασίλη Τσάρτα για τον Ήλια Ήβουτς, ο Γιουγκοσλάβος, θα βρεθεί στην περιοχή της Ξάνθης την κατάλληλη στιγμή. Θα βγάλει την παλιά για τον Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος με αυτό το εκπληκτικό βολέ πάνω στην κίνηση θα ανοίξει το σκορ για την Ένωση. Τα πανηγύρια εδώ από τους παίκτες της ΑΕΚ με το φοβερό γκολ του Ντέμι Νικολαίδη στο 10ο λεπτό παίρνουν ορβάδισμα στο σκορ. Στο 21ο λεπτό κόρνερ για την ΑΕΚ. Τελείω Πέτκοφ θα απομακρύνει η άμυνα της Ξάνθης. Το σουτ στην κίνηση από τον Ζαγοράκη, μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Γιουράι Μπούτσεκ. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ένα τέτα τέτ στο 60ο λεπτό με τον Νίβιτς να μην μπορεί να νικήσει τον Μπούτσεκ. Στην επαναφορά το σουτ από τον Ζαγοράκη, η μπάλα θα καταλήξει out. Στο 72 η κεφαλιά από τον Λαμπριάκο, η μπάλα θα καταλήξει out. Και ένα λεπτό αργότερα σουτ του Ντέμι Νικολαίδη, εκπληκτική απόκριση από τον Γιουράι Μπούτσεκ, ο οποίος πετάει την μπάλα σε corner. Προς το τέλος του αγώνα, ευκαιρία από πλευράς Ξάνθης για να φτάσει στην ισοφάριση, σέντρα από τον Μπα. Ο Πρίτας δεν θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μιχαηλίδη. 11 λεπτά πριν από το τέλος, ο Κατσουράνης δεν θα καταφέρει να κάνει το 0-2. Η ΑΕΚ ωστόσο θα καταφέρει να πάρει τους 3 πολύτιμους βαθμούς. Μεγάλη νίκη στην Ξάνθη. Τα χειροκροτήματα εδώ από τον κόσμο της ομάδας προς τους παίκτες.